Κύριε Νικολάου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ψαλιδόπουλε, καλημέρα σε όσους και όσες μας ακούν. Να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη της Γερμανίδας Υπουργού των Εξωτερικών στην Αθήνα. Είναι μια νέα υπουργός, νεαρά, ευηδής. Τι περιμένουμε από αυτήν όμως? Κοιτάξτε, διαβάζοντας και την επικαιρότητα, βλέποντας και τις δηλώσεις που έκανε κάποιες έτσι κυμπάρικες φαίνεται δηλώσεις προς, σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση, σε σχέση με την Ελλάδα, ότι είναι βασικός εταίρος, σύμμαχος κτλ. Παρόλα αυτά, το πολιτικό αποτύπωμα και της νέας κυβέρνησης, όπως το έχουμε δει σε ψηφοφορίες του Ευρωκοινοβουλίου, στις διάφορες αναφορές επί παραδείγματι για την Τουρκία, για την πορεία των σχέσεων, το γεγονός ότι ήταν Γερμανοί ευρωβουλευτές του δικού της συνασπισμού που έλεγαν ότι τώρα πρέπει να πάρουμε τον αέρα των εξελίξεων, να επισκεφτούμε την Τουρκία για τον σοβαρό ρόλο που παίζει στις διεσθετήσεις στην περιοχή σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία κτλ. Αλλά και βεβαίως το ίδιο το γεγονός ότι η Γερμανία θεωρεί την Τουρκία και την αστική της τάξη ένα βασικό στρατηγική σημασία εταίρο, έχει εμπόριο και στρατιωτικού υλικού δισεκατομμυρίων το χρόνο, άλλα λένε. Συνεπώς κατά την ανάλυση σας, επιδίωξη της γερμανικής πλευράς από αυτή την επίσκεψη της Υπουργού στην Ελλάδα, η προσέγγιση αυτή, η ελληνογερμανική συνεργασία σε αυτή τη φάση, πού αποσκοπεί? Κοιτάξτε, είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βασικά είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αντιπαράθεση με τη Ρωσία, τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται και εντείνονται από την κλιμάκωση του πολέμου, τα οποία τα ζουν όλοι οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ελληνικός λαός, με την κούρσα του πληθωρισμού, τις μεγάλες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Φαίνεται ότι, τουλάχιστον σε προπαγανδιστικό επίπεδο, θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει ότι εμείς κάνουμε κάτι προς όφελος των λαών, θα βρούμε συνολικά λύσεις στις μεγάλες κρίσεις που έχουμε μπροστά μας, την ενεργειακή, την επιστημιστική. Όμως, εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα. Το ένα ζήτημα έχει να κάνει με το ποια είναι η πραγματική αιτία των βασάνων που ζουν οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ελληνικός λαός. Το πρώτο είναι αυτό. Μεθοδολογικά αυτό που σημειώνεται είναι και πολύ ενδιαφέρον και επιστημονικά σωστό, κατά τη γνώμη μου, διότι από αυτό κρίνεται και αν μπορεί όλος ο μηχανισμός να πάει ενωμένος. Αν έχει την κοινή άποψη δηλαδή, για τα πράγματα. Ακριβώς. Θα έρθουμε και σε αυτό. Και το δεύτερο είναι οι λύσεις που αποσκοπεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιους έρχονται να βοηθήσουν στην παρούσα φάση. Κατά την άποψή μας, η απάντηση στο πρώτο ερώτημα, ποια είναι η αιτία, βεβαίως ο πόλεμος επηρεάζει, η όξυνση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο επηρεάζει, η τουρκική προκλητικότητα επηρεάζει της αστικής τάξης. Όμως η βασική αιτία των βασάνων που ζουν οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι άλλη από τη βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιακή μετάβαση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη δέσμευση στο φυσικό αέριο σαν μεταβατικό καύσιμο. Αυτή είναι. Το οποίο συμπληρώνεται βεβαίως με άλλα απαράδεκτα μέτρα που αυξάνουν παραπάνω την τιμή και τον κόστος για το λαό, όπως είναι τα χρηματιστήρια ρήπων, το χρηματιστήριο της ενέργειας κτλ. Όποια λύση πάει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι και θα την πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Είδαμε χθες ότι οι πάροχοι ενέργειας μιλούν για 50 λεπτά την μισό ευρώ την κιλοβατόρα και στο βαρύ χειμώνα που θα έρχεται αυτό θα σημαίνει περίπου 2 ευρώ την ώρα για να βάζει κάποιος την ηλεκτρική σόμπα για να θερμανθεί. Δηλαδή είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ή οι τεράστιες τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ή οι τεράστιες τιμές του ρεύματος από ανανεώσιμες και άλλες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που σημείωνα πριν, αν κοιτάξει κανείς αυτά τα αστρονομικά κονδύλια και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και εδώ Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ τα εμφανίζουν περίπου όπως ότι θα σώσουν το λαό, θα αυξηθούν οι μισθοί, θα αυξηθούν κτλ. Κτλ. Σε ποιον κατευθύνεται? Ας δούμε τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία υποτίθεται θα πάρει η Ελλάδα, τα οποία για το τρέχον έτος είναι 11 δισεκατομμύρια. Yeah. Από αυτά τα 11 δισεκατομμύρια, τα 7 δισεκατομμύρια κατευθύνονται απευθείας
στους ομίλους που θα αναπτύξουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο, το οποίο σύμφωνα πλέον με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και η πυρηνική ενέργεια είναι ανανεώσιμα και πράσινα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες και περιβαλλοντικού χαρακτήρα που λένε ότι η επαναεριοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο εμείς αναπτύσσουμε, για το οποίο εμείς αναπτύσσουμε πολλούς σταθμούς στην Ελλάδα, στην Επιθούσα, στο Βόλο, στην Αλεξανδρούπολη κτλ., βλάπτουν πολλαπλάσια το περιβάλλον από ότι να είχαμε νέα τεχνολογίας, μονάδες με καύση λιγνίτη, με δέσμευση του διοξίδιου που παράγεται, ενός ορυκτού δηλαδή, το οποίο το έχουμε σε αυθονία και είναι δικό μας και δεν θα πληρώναμε τίποτα. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτά νομίζω είναι τα δύο βασικά ζητήματα που σηματοδοτούν τη σημερινή κατάσταση και είναι, αν θέλετε, και το αποτέλεσμα της συζήτησης, το αποτέλεσμα του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας που έγινε πριν από 2-3 μέρες, όπου παρά την υποτιθέμενη δέσμευση για μείωση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου, στην πραγματικότητα δίνει στην αστική τάξη, στην κάθε κυβέρνηση του κάθε κράτους μέλους, τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται κατά το δοκούν με βάση τα ιδιαίτερα συμφέροντα. Ναι, και αφήνεται η δυνατότητα, πώς να το πω, ενιαίας παραγγελίας, ας το πω έτσι πιο απλά, ίσως όχι τελείως δόκιμα, αλλά πιο απλά μιας ενιαίας παραγγελίας των ευρωπαϊκών χωρών σε φυσικό αέριο αργότερα. Ναι, βέβαια. Άρα λοιπόν αυτό επιβεβαιώνει, αν θέλετε, την ανάλυση που κάνουμε εμείς, που είναι η εξής. Να πληρώνει ο λαός όλα τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρωενωσιακή στρατηγική είναι να πληρώνει ο λαός βαρύ κόστος, είτε το καλοκαίρι, είτε το χειμώνα, είτε με υπεριαλιστικό πόλεμο, είτε χωρίς, και ταυτόχρονα για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους ομίλους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και να τους δίνουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται με βάση τα δικά τους ιδιαίτερα συμφέροντα με όλους, με όσους θέλουν, γιατί υπάρχουν και ιδιωτικά, ενώ υποτίθεται υπάρχει πλαφόν, υπάρχουν κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, δεκάδες είναι οι ιδιωτικοί όμιλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν υπογράψει συμβόλαια, πληρώνουν. Και πληρώνουν σε ρούβλια, όχι απλώ. Ακριβώς. Άρα αυτό έτσι. Παρότι η αμοιβή σε ρούβλια ήταν ένα μεγάλο σκάνδαλο για το κύρος και την. Τελικά πλήρωσαν και σε ρούβλια. Αλλά ναι, κύριε Ψαλιδόπουλε, αυτό αποδεικνύει αυτό που εμείς σαν κόμμα πάντα δεν το λέμε. Αυτοί που έχουν πατρίδα στην πραγματικότητα και νοιάζονται για να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς στον τόπο που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, όπου έχουν τις σχέσεις τους, τις οικογένειές τους κτλ. Είναι οι εργαζόμενοι και ο λαός. Αυτοί που δεν έχουν πατρίδα είναι οι μεγάλοι όμιλοι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα δισταγμό, πραγματικά, να διαπραγματεύονται και να κάνουν τις business τους με βάση τα δικά τους ιδιαίτερα συμφέροντα. Και αυτούς στηρίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ποικιλοτρόπως για να βγει μπροστά στην τρελή κούρσα απέναντι στους ανταγωνιστές της, τους διεθνείς ανταγωνιστές της, μια κούρσα η οποία σημαδεύεται από το βασικό γεγονός των τελευταίων ετών, που είναι, δεν είναι τίποτα διαφορετικό από την τεράστια αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. Και αυτό στέλνει, αν θέλετε, κυματισμούς σε όλα τα επίπεδα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να μείνει πίσω από την κούρσα. Δεν θέλει, αλλά πάντως δυσκολεύεται και να πρωταγωνιστήσει, από ό,τι φαίνεται. Δεν μπορεί να το κάνει εύκολα. Τα μεγέθη είναι διαφορετικά και υπάρχουν, αν θέλετε, και οι τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι υπάρχουν και πάρα πολύ διαφορετικά συμφέροντα ακόμα και μέσα στο σκληρό πυρήνα που λέγαμε παλαιότερα. Ναι, φυσικά. Ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλού κινείται η Γερμανία, αλλού η Γαλλία, αλλού η Ιταλία, η οποία σήμερα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο μετά την παραίτηση του κυρίου Ντράγκη. Αλλά το θέμα είναι, γιατί και εδώ πρακτικά βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, αυτή είναι η πραγματικότητα, οι λαοί πρέπει να βγάλουν κάποια συμπεράσματα. Πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάστασή τους? Η κατάστασή τους, κατά την άποψή μας, μπορεί να βελτιωθεί από τους αγώνες των εργαζομένων που δίνουν πραγματικά αποτελέσματα όταν γίνονται συλλογικά, συσπηρωμένοι στα ταξικά του σωματεία, ανυποχώρητα, με συγκεκριμένα αιτήματα, όπως δείχνει, αν θέλετε, και το μεγάλο γεγονός των τελευταίων ημερών στη χώρα μας, που είναι η νίκη των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ σε αυτόν τον μεγάλο συγκλονιστικό αγώνα που δίνουν επί 30 μήνες. Όπου μετά από 30 μήνες σκληρού αγώνα,
με μεγάλη αλληλεγγύη από όλους τους κλάδους, από όλη την Ελλάδα, όλοι οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, συσπηρωμένοι πίσω από τα τακτικά σωματεία, κατόρθωσαν να επιβάλλουν την πλειοψηφία των αιτημάτων τους απέναντι στους εκαθαριστές και αυτούς που θέλουν να ξεπουλήσουν τη Λάρκο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πράγμα, το οποίο, για να κλείσω με αυτή την παρένθεση, έρχεται να προσθεθεί να πάμε στους μεγάλους αγώνες. Βέβαια, στους μεγάλους αγώνες που έχουν γίνει με σοβαρά αποτελέσματα υπέρ των εργαζομένων, των όρων εργασίας τους, και στις προβλήτες της Costco και στους εργαζόμενους διανομής στην eFood, στη World, σε άλλες επιχειρήσεις που είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Αυτό, αν θέλετε, είναι οδηγός. Αυτό, αν θέλετε, μπορεί να κάνει πράξη. Πώς θα το πω, και πραγματικά μέσα ανακούφισης και βελτίωσης της κατάστασης, όπως αυτό που έχει προτείνει το ΚΚΕ πάρα πολύ. Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Γεια σας.